Γεια σας! Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι με το Θοδωρή και είμαστε έτοιμοι. Τι να κάνουμε, να στρώσουμε. Χαλί. Όχι το χαλί, ένα. Τα χαλιά. Τα χαλιά. Ωραία. Και όπως βλέπετε, παιδιά, ναι. Έχω εδώ. Mm-hmm. Έχω κόψει τα γένια μου. Α, έχεις γένια, ε. Οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε τα χαλιά επιτέλους και να στολίσουμε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αποφάσισα, λοιπόν, να γίνει αυτό σε ένα βίντεο. Άμα προλάβω. Αν δεν προλάβω, θα γίνει και part 2. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Επίσης, να δώσω ένα φιλάκι στο Θοδωρή από τη φίλη μας, τη Βασιλική. Φιλάκι. Να το. Βασιλική, φιλάκια πολλά. Να το. Φιλάκια. Κάνε και έτσι. Στυλιτιστά. Και σε όλα τα κορίτσια στείλε φιλάκια. Λοιπόν, μπράβο. Επίσης, ο Θοδωρής πήγε σήμερα, τον έγραψα στο χορό. Χορό Νίκος. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος. Αυτά. Να μην βλέπουμε πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα με βοηθήσει και ο Θοδωρής, εννοείται. Πάμε. Λοιπόν, και αφού έχουμε έρθει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έχουμε στρώσει αυτό εδώ πέρα το χαλί με το Θοδωρή, έχω βάλει αυτά τα ριφτάρια εδώ πέρα, το κουβερτάκι μας, το κόκκινο το έχω βάλει εκεί. Λοιπόν, βγάλαμε και το δέντρο με το Θοδωρή, βάλαμε και αυτό το χαλί εδώ πέρα κάτω από την τραπεζαρία. Δεν σας το έδειξα πώς το βάλαμε, γιατί... δεν υπήρχε λόγος, ξέρετε πως τα βάζω, έχω τραβήξει κι άλλο βίντεο με όταν βάζω τα χαλιά, τέλος πάντων. Βάλαμε τις κουρτίνες τις χειμωνιάτικες, τις καλοκαιρινές πήγα να πω, τις χειμωνιάτικες, αυτά. Και τώρα θα προχωρήσουμε. Στολίσουμε το δέντρο. Στολίσουμε το δέντρο, ο Θοδωρής έχει κάνει μουσια πάλι. Αυτά, θα στολίσουμε το δέντρο, θα φτιάξουμε εδώ πέρα τις καναπέτες με τα μαξιλαράκια μας κτλ. Και τώρα, μην κάνεις έτσι, ρε Θοδωρή. Λοιπόν, και τώρα δεν ξέρουμε αν θα βάλουμε το δέντρο ή εδώ, θα το αφήσουμε. Εμένα μου αρέσει, όχι εδώ, εκεί. Ναι, ή εκεί που είναι το καναπές, έτσι. Θα το δούμε. Μάλλον θα το βάλουμε από εκεί πέρα. Εκεί που λέει ο Θοδωρής. Και εμένα μου αρέσει καλύτερα. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε, να στολίσουμε και από εδώ πέρα, να δω τι θα βάλω πάνω εδώ πέρα, πάνω στο τζάκι, εντάξει έχω κάποια πράγματα εδώ, θα τα μαζέψω, σιγά σιγά όλα θα γίνουνε. Εγώ είμαι εδώ, φοράω τα πιτζαμάκια μου από το τζάμπο, νάτα,
Είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να σας πω, και άνετα. Και τις παντόφλες τις βλέπετε. Πολύ ωραίες και οι παντοφλίτσες. Αλλά τα πιτζαμάκια, ρε κορίτσια, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πηγαίνετε να τα πάρετε. Εγώ θα πάω να πάρω και σε άλλο χρώμα, και το μαλλί εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ άνετα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί με πάρει μέρα. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, είμαστε σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι κάτι κάναμε και φέτος. Λοιπόν, αυτή τη γωνιά εδώ πέρα, κοιτάξτε, καλά, εντάξει, ο τοίχος είναι, δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτό τον τοίχο. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιαχτεί, αλλά δεν θα φτιαχτεί τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αγνοήστε τον τοίχο, σας παρακαλώ. Κάτω έχω βάλει τα ζώα, εννοείται. Και πάνω έχω κάνει αυτό. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν θα κρατήσω αυτά τα κόκκινα στοιχεία εδώ πέρα. Έχω βάλει στον καθρέφτη του γάμου μου, ήταν ο δίσκος μου αυτός του γάμου. Έχω βάλει αυτό εδώ πέρα τη χιονονυφάδα. Έχω βάλει τους καριοθράφτες εδώ πέρα με μια γυρλάντα άσπρη. Πάνω έχω βάλει αυτά τα καταπληκτικά, τα υπέροχα, τα φανταστικά, τα μήλα που με ρωτάγατε πέρσι από πού τα είχα πάρει. Τα είχα πάρει από το 1 ευρώ shop εδώ στα Χανιά. Αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο θα προσθέσω. Και έχω εδώ πέρα και άλλα λαμπάκια. Πάρα πολλά λαμπάκια, έτσι. Αυτά τα λαμπάκια που έχω βάλει τώρα αυτή τη στιγμή πάνω στο δέντρο, τα έχω πάρει από το Lidl. Προχτές τα πήρα 10 ευρώ, 9,99. Και είχε μέσα 200 και κάτι λεντάκια, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσανε πάρα πολύ και μου αρέσουν μάλλον πάρα πολύ. Τα πέτυχα αυτή τη φορά. Αυτά, και έχει και διάφορα προγράμματα, έτσι αλλάζουν αυτά. Λοιπόν, κάτσα να κλείσω και λίγο μία το φως να το δείτε. Να το. Για πείτε μου. Κάτσε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, περιμένω. Περιμένω τα σχόλιά σας. Λοιπόν, κάτσα να σας δείξω και μία από μακριά. Λοιπόν, έτσι είναι το σαλόνι εδώ πέρα. Και αυτό μπήκε εκεί πέρα, έτσι, δίπλα στο παράθυρο. Λοιπόν, αυτά. Προχωράω. Thank you.
Λοιπόν, τέλειωσα και από το δωμάτιο του Θοδωρή. Σας έδειξα και, και το σαλόνι και την τραπεζαρία. Φέτος μου αρέσουν πιο πολύ ο στολισμός. Το κρεβατάκι του Θοδωρή δεν έχει πάρα πολλά πράγματα πάνω. Φυσικά δεν θα μείνει έτσι. Τα φωτάκια ανάβουν εκεί πέρα ακόμα. Τα στεράκια εκεί, το συνεφάγιο εκεί. Κοιτάξτε, και η καινούργια του κουρτίνα είναι υπέροχη. Μπορείτε να πάρετε και εσείς για τα παιδάκια σας. Πάρα πολύ ωραία, πολύ μου αρέσει. Και εμένα και του Θοδωρή. Το γραφείο του και τα χαλάκια του αυτά. Και τώρα εδώ σε αυτό το σημείο για το τέλος, μισό λεπτό να σας δείξω. Λοιπόν, τελείωσα. Το δέντρο είναι αυτό το φετινό και πάει και τελείωσε του Θοδωρή, έτσι. Για του Θοδωρή μιλάω πάντα. Λοιπόν, εντάξει, ήθελε λίγο ακόμα τρέσα. Θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερο. Εσείς δηλαδή τώρα, άμα έχετε δύο τρέσες, θα το κάνετε πάρα πολύ καλύτερο από μένα. Okay? Λοιπόν, πάμε να του βάλω τα λαμπάκια και σας το δείχνω. Λοιπόν, έχω βάλει και τα λαμπάκια και πάμε τώρα να τα ανάψουμε. Ορίστε, και αναμένα. Πείτε μου, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Νομίζω ότι ο Θοδωρής θα ενθουσιαστεί. Να, εδώ πέρα κάτω ήθελε λίγο ακόμα τρέσα, αλλά δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να κάνετε και εσείς τα παιδάκια σας. Με μια γυρλάντα, καρφάκια και μια τρέσα, πώς το λένε, με λεντάκια. Έχετε κάνει το δεντράκι του, το δικό τους, και εδώ πάνω εννοείται στα κλαδάκια θα Θοδωρής θα βάλει στολιδάκια, έχει δικά του, ξύλινα έχουμε, και θα τα βάλει πάνω, κάτσε να ανάψω και το φως. Λοιπόν, τελειώ. Πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε. We'll be right back.
κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί το έχω κρατήσει. Μπορεί να είναι και μεγάλο, δεν ξέρω. Θα το δω στο μοντάζ. Τέλος πάντων, αυτά. Έφτιαξα και το Θοδωράκι το δέντρο. Το μαλλί με έχει αφήσει, όπως έχετε καταλάβει. Το δωμάτιο του μου αρέσει φέτος πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Επίσης και όλο το σπίτι μου αρέσει. Είδατε που έστρωσα και το καινούργια τα χαλάκια που είχα πάρει από το Chinese, Κινέζο. Στο σαλόνι έκατσε πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή πάνω από το κεντρικό χαλί που έβαλα αυτό εκεί κάτω. Πολύ ωραίο, πολύ μαλακό. Αυτά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, ελάτε και εσείς στην παρέα μας να πατάτε το καμπανάκι σε όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω αυτά από εμένα. Ως την άλλη φορά να είστε καλά, φιλάκια πολλά 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 πολλά. Μουα!